Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αρχές την τουρκική προκλητικότητα που κορυφώθηκε με τη νέα τουρκική ναύτεξη για σεισμογραφικές έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, με το Roots Race αυτή τη φορά να αποπλέει από το λιμάνι της Ατάλειας και τον τουρκικό προπαγανδιστικό μηχανισμό να δίνει από νωρίς εικόνες από τη γέφυρα του ερευνητικού σκάφους. Το πλοίο ερευνών μας, ο Roots Race, απέπλευσε από την Ατάλεια και έφτασε στο σημείο των εργασιών του. Για την ενεργειακή ανεξαρτησία της Τουρκίας θα συνεχιστούν ασταμάτητα οι εργασίες μας στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Roots Race, τα 83 εκατομμύρια είναι μαζί σου. Καλή τύχη. Στην Αθήνα άμεση ήταν η κινητοποίηση της κυβέρνησης που δεν εξεπλάγει από την τουρκική κίνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκαλεί εκτάκτως το Κισαία στο Μαξίμου και τον αρχηγό ΓΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο να προσέρχεται στη συνεδρίαση με στολή παραλλαγής. Νωρίτερα είχαν συνεδριάσει οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε επισκόπηση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και εξετάστηκαν οι τρόποι αντίδρασης στην τουρκική προκλητικότητα. Εμείς ήμασταν πανέτοιμοι για την οποιαδήποτε αντίδραση εκ μέρους της Τουρκίας. Είναι κάτι το οποίο εμείς το παρακολουθούμε από πολύ κοντά. Είναι προφανές ότι το τουρκικό ερευνητικό, μολονότι μπορεί να βγει και από το σύστημα εκπομπής, παρακολουθείται από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Εμείς βρισκόμαστε σε πλήρη πολιτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Cumhurbaşkanımızdan talimatı net bir şekilde aldık. Nedir? Görüşmeleri durduruyorsunuz. Almanlara da Yunanlara da bildirin. Biz bu müzakereleri başlatmıyoruz. Yunanistan'la Mısır'ın yaptığı anlaşma da bizim için yok hükmündedir. Η Τουρκία τραβά ακόμα πιο πολύ το σκηνή μετά την οριοθέτηση της Ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΣ. Σε αντίθεση με την Ναύτεξ πριν από μερικές εβδομάδες που παρέμεινε ανενεργή, σήμερα το Roots Race απέπλευσε κανονικά συνοδεία πλοίων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, ενεργοποιώντας τα αντανακλαστικά τόσο της Αθήνας όσο και της Λευκωσίας. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι ένα ελληνοτουρκικό διπλωματικό brand affair με την Αθήνα να ξεκαθαρίζει ότι δεν εκβιάζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, τα θαλάσσια σύνορα που καθορίζει το Κάιρο δεν παραβιάζουν την υφαλοκρηπίδα μας. Όμως είναι ξεκάθαρο πως ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας από την πλευρά της Ελλάδας παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Έτσι, όπως φαίνεται, έχουν γίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών και της Κρήτης και αυτό ουσιαστικά ενισχύει τις θέσεις μας. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό. Θα υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Καλούμε την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Αυτή η συμφωνία μας συμφέρει, διότι κανένας δεν μπορεί να πει πως προκαλούμε ένταση. Κανένας δεν μπορεί να πει να μην πάμε στις περιοχές αυτές. Κανένας δεν μπορεί να πει οτιδήποτε στις έρευνες και γεωτρήσεις που κάνει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία αποδεικνύει στην πράξη ότι δηλώσεις περί ετοιμότητας για διάλογο είναι προσχηματικές. Επικαλούμενη την υπογραφή μιας καθόλου νόμιμης συμφωνίας ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου, εγκαταλείπει το διάλογο πριν καν ξεκινήσει και καταφεύγει σε πρακτικές παρελθόντων αιώνων, ακολουθώντας την αδιέξοδη τακτική απόπειρας δημιουργίας τετελεσμένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από την Τουρκία να σταματήσει τις παράνομες ενέργειες και ζητά ενημέρωση από την κυβέρνηση, όπως και το κίνημα αλλαγής δια του Ανδρέα Λοβέρδου.